Επιστρέψαμε. Πέμπτο και τελευταίο μέρος. Πώς θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Είναι TikToker. Δέχτηκε πρόσκληση από το γραφείο του Πρωθυπουργού. Βρέθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου και συνομίλησε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και έχει μάθει, και εκεί πρέπει να σταθούμε, να προσπερνά τις όποιες δυσκολίες έχει αντιμετωπίσει μέχρι και σήμερα. Πάμε να συνομιλήσουμε, και είναι ιδιαίτερη χαρά μας, με την Άννα Μπαλάν, TikTok Creator. Την καλησπέρα μας από Κρήτη και να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μιλάω στον Ενικό, να μου επιτρέψεις, με τη δική σου συγκατάθεση. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Με υγεία πάνω απ' όλα. Με υγεία, βέβαια. Εννοείται, εννοείται. Είσαι διάσημη σε όλη την Ελλάδα, δεν το λέω εγώ. Το λένε όλοι όσοι σε ακολουθούν, σε θαυμάζουν και εμπνέονται από σένα καθημερινά. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Η επαφή με τον Πρωθυπουργό πώς ήταν? Ήταν μεγάλη μου χαρά που γνώρισε τον Πρωθυπουργό. Για μένα ήταν είναι ένας άνθρωπος πολύ ομιλητικός και μπορώ να πω ότι αυτά που συζητήσαμε είναι αυτά που είδατε και στο βίντεο. Μάλιστα, δεν το περίμενες πάντως. Είναι επίσης πάρα πολύ προσιτός. Να δεχθείς τηλεφώνημα και να κατευθυνθείς εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Όχι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι έγινε εντελώς απρόοπτα. Λοιπόν, ο βασικός στόχος μέσα από τις όμορφες ιστορίες που ανεβάζεις στο TikTok, ποιος είναι? Είναι ο κόσμος να ενημερωθεί για την τυφλότητα και γενικότερα για τις αναπηρίες και να μπορώ να βοηθήσω και γονείς, αλλά κυρίως συνανθρώπους μου να καταλάβουν πώς μπορούν να βοηθήσουν έναν άνθρωπο με αναπηρία. Και εννοείται να δώσω και ενθάρρυνση στους ανθρώπους με αναπηρία να βγαίνουν έξω χωρίς να φοβούνται. Και λύνεις και κάποιες απορίες, απαντάς σε κάποια ερωτήματα, σωστά? Σωστά, ναι. Το πιο σύνηθες ερώτημα το οποίο δέχεσαι, ποιο είναι η πιο συνηθισμένη απορία? Είναι το τι βλέπεις. Τουλάχιστον σε μένα αυτό που με ρωτάνε πολύ συχνά. Μάλιστα. Δεν ξέρω πόσο κοντά βρισκόμαστε ή μάλλον να το θέσω διαφορετικά. Έχουν οι Έλληνες σωστή νοοτροπία για το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται, να αντιμετωπίζουν, να περπατούν δίπλα-δίπλα με έναν άνθρωπο που αντιμετωπίζει πρόβλημα με την όρασή του? Πλέον στο 2022 κάτι πάει να γίνει. Κάπως αρχίζει να συνηθίζει η κοινωνία μας σε αυτή την ιδέα. Τουλάχιστον εγώ βλέπω μεγάλα βήματα να γίνονται, ειδικότερα από τότε που άρχισε να υπάρχει αυτό το προφίλ στο TikTok. Εμένα μου τυχαίνουν πάρα πολλά περιστατικά άνθρωποι στο δρόμο να με σταματάνε και να με ρωτάνε αν χρειάζομαι βοήθεια με τον τρόπο που έχω δείξει εγώ στο βίντεο μου. Μάλιστα. Με ποιους τρόπους μπορεί ο καθένας να βοηθήσει συνανθρώπους μας που έχουν προβλήματα όρασης? Πάμε από το πιο απλό μέχρι το πιο σύνθετο. Νομίζω ότι το ένα και από τα πιο βασικά είναι να μην τον αντιμετωπίζει ως κάτι το διαφορετικό. Να τον αντιμετωπίζει ως έναν συνάνθρωπό του. Από εκεί και πέρα, πρακτικά, αν θέλεις να δώσεις βοήθεια στον δρόμο, παράδειγμα, καλό είναι να τον πλησιάσεις και να τον ρωτήσεις αν χρειάζεται βοήθεια. Αν σου πει όχι, δεν τον βοηθάς, και αν σου πει ναι, του προσφέρεις τον μπράτσο του, ναι, και τον συνοδεύεις για να σε κατευθύνει. Έχεις απογοητευτεί από ανθρώπινες συμπεριφορές και πώς έχεις αντιδράσει, ποια συμπεριφορά σου? Τώρα θα μου πεις ποιος δεν έχει απογοητευτεί, ποιος δεν έχει πληγωθεί. Ναι. Νομίζω ότι αυτό που με απογοητεύει πιο πολύ από όλα είναι επειδή έχω πλέον σκύλο οδηγό. Ναι. Αντιμετωπίζω κυρίως εκεί προβλήματα.
Δηλαδή υπάρχει πιθανότητα κάποιος να διαμαρτυρηθεί για το σκύλο που μπορεί να βρέθηκε μέσα στο λεωφορείο, μέσα στο μετρό, στον ηλεκτρικό. Ναι. Ενώ γνωρίζουμε όλοι ότι βάσει νόμου οι σκύλοι οδηγοί επιτρέπονται παντού. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που σου έχουν κάνει παρατήρηση επειδή ο σκύλος οδηγός έχει μπει στο μετρό. Εννοείται. Είναι αρκετά συχνό φαινόμενο. Και η αντίδρασή σου... Προσπαθώ να εξηγήσω φυσικά. Βασικά αυτό, προσπαθώ να εξηγήσω... Δεν νομίζω να καταλάβουν, δεν νομίζω να καταλάβουν. Και μόνο το όμορφο χαμόγελό σου νομίζω αρκεί και δίνεις την καλύτερη απάντηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όταν κάποιος είναι να πει κάτι αρνητικό και κάτι κακό, νομίζω θα το πει ακόμα και να το εξηγήσει κάποιος. Θέλω λίγο να απευθυνθείς σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την όρασή τους ή και σε ανθρώπους που κατά τη διάρκεια της ζωής τους παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα. Πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν, πώς πρέπει να προσπερνούν τις δυσκολίες, τι πρέπει να σκέπτονται. Ξεκινάω κατά την άποψή μου από την οικογένεια. Αν το άτομο αυτό είναι σε μια μικρή ηλικία, είναι λογικό να μην καταλάβει απευθείας το γεγονός ότι έχει πρόβλημα με την όρασή του. Ή μπορεί και να το καταλάβει, δεν γνωρίζω πώς το αντιμετωπίζει το κάθε παιδί. Τώρα μιλάμε όμως σε μια περίπτωση που ένας άνθρωπος πια συνειδητοποιεί την κατάστασή του. Εκεί αυτό που θα του έλεγα είναι βγες έξω, προσπάθησε να συναναστραφείς με άλλους ανθρώπους και... Γενικότερα, κάνε πράγματα. Γιατί αν εσύ ο ίδιος αποδεχτείς το ότι «Οκέι, έχω πρόβλημα με την όρασή μου, ναι, αλλά δεν θα το βάλω κάτω, θέλω οι άλλοι να με αντιμετωπίζουν και να μου συμπεριφέρονται ως Άννα, σε μένα που είμαι η Άννα, να με αντιμετωπίζουν ως Άννα και όχι η Άννα η οποία είναι τυφλή», τότε εκεί πρέπει να είσαι εσύ συνειδητοποιημένος και να πατάς εσύ καλά στα πόδια σου για να μπορούν και οι άλλοι να σε αντιμετωπίζουν έτσι όπως είσαι και όχι με βάση την αναπηρία σου. Το πιο όμορφο όνειρο της Άννας ποιο είναι? Δεν ξέρω. Σίγουρα να ενημερώνω τον κόσμο. Σίγουρα να πετυχαίνω τους στόχους μου. Έχω αρκετούς, η αλήθεια είναι. Θα μοιραστείς ένα στόχο με εμάς? Σίγουρα αυτό που θέλω να πετύχω είναι να μπορώ να συμμετέχω σε διάφορα project για ανθρώπους με αναπηρία. Και εντάξει, σίγουρα κάτι θα υπάρχει. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Ήταν χαρά μας και τιμή μας ταυτόχρονα που τα είπαμε. Εύχομαι να τα ξαναπούμε και στο μέλλον. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο για τις πρωτοβουλίες σου, μέσα από τις οποίες όλοι παίρνουμε θάρρος και δύναμη και μας δείχνεις τον τρόπο να είμαστε ευτυχισμένοι. Αυτό έχω να πω. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και καλή συνέχεια. Είναι χαρά μας, δική μας. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ από Κρήτη. Γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ξεχωριστός ο τρόπος που κλείσαμε σήμερα.